Αθήνια. Ξέρω την υπόθεση Κοσκοτά. Όταν ο Λάγιος Ντέταρη έγινε δεκτός στον Πειραιά με τιμές αρχηγού κράτους. Από τον Δήμαρχο κύριο Ανδριανόπουλο τότε. Κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ξέρουμε τι είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Να σας πω τι είναι. Είναι ο Κοσκοτάς, είναι ο Ζούγκλας ο Σαλιαρέλης. Είναι ο Αγαπούλας, ο οποίος απέθανε κατάδικος. Είναι ο Τίγρης, είναι ο Ρίγκο, είναι ο Χοντρός. Αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Είναι πάντα μια διαπλοκή φιλάρχων, μεγάλων επιχειρηματιών. Με ποιους διαπλέκονται όμως? Δύο λεπτά, θα σας πω. Καταρχάς υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι πάνε να βγάλουν λεφτά από το ποδόσφαιρο και τα καταφέρνουν χωρίς να βάλουν τίποτα. Και υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι χάνουν λεφτά. Το θέλουν για άλλες δουλειές, το θέλουν για επιρροή, το θέλουν για πολιτική ακτινοβολία. Όλοι ξέρουμε όμως τι είναι το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80 έτσι. Ναι, και τα κόμματα όμως, επειδή ξέρουν από ποδόσφαιρο, μπορεί να σφιχταγκαλιάζουν ένα παράγοντα μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αποσκοπώντας το να επηρεάσουν τους οπαδούς της ομάδας για να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και κάνουν πίσω και δεν επιβάλλουν την τάξη και τον νόμο. Ακριβώς. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Το οποίο δεν εφαρμόζεται. Υπεύθυνη είναι η ΕΠΟ. Η κυβέρνηση έκανε μια πρώτη κίνηση για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Έκανε αναστολή του. Δεν είχαν αποτελέσματα. Θα δούμε. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και αυτές που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή και της Λίγκας και του πρωταθλήματος θα πρέπει να μιλήσουν γρήγορα. Γι' αυτό έρχεται και η FIFA. Υπάρχει ο νόμος περί ανωνύμων εταιριών. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έκανε ανανέωση του νόμου περί ανωνύμων εταιριών. Να προσέλθουν οι ΠΑΕ, να δείξουν τα πιστοποιητικά οικονομικής υγείας και έτσι μόνο να πάνε να διεκδικήσουν και συμβόλαια με την Nova και συμβόλαια με την ΕΡΤ, με όποιον. Τελειώσαν τα συμβόλαια. Τι προϊόν πουλάνε αυτές οι εταιρείες ακριβώς, μπορούμε να ξέρουμε. Γιατί ξετινάζουμε την κάθε παραγωγική επιχείρηση για τις ασφαλιστικές εισφορές, για το ΦΠΑ. Να τα δούμε. Αυτό είναι ο ρόλος. Κανένας δεν θα διαφωνήσει πάνω σε αυτά πολιτείας που λέτε, αλλά προσέξτε, όταν έχουμε ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Δεν είστε δημοσιογράφος. Τώρα είστε τρία χρόνια στην κυβέρνηση και εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Σας παρακαλώ. Που έφερε το νέο. Σας άκουσα προσεκτικά όλους τους ομιλητές. Όταν υπάρχουν, κύριε Ξηδάκη, πολιτικό πλαίσιο θέτω. Πολιτικό είναι το θέμα. Και εγώ πολιτικό ερώτημα. Όταν υπάρχουν ποδοσφαιρικοί παράγοντες που λένε, εγώ αγαπάω το Δελατόλα και θέλω τον Ποδελατόλα πρωθυπουργό. Και ένας άλλος πολιτικός παράγοντας που λέει, εγώ την Πυριώτη αγαπάω. Την Πυριώτη θέλω πρωθυπουργό. Και αυτοί επηρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς. Εγώ λοιπόν τώρα που με υποστηρίζει η Πυριώτη, δεν θα υποστηρίξω την Πυριώτη. Ή ο Σιωμόπουλος που αγαπάει τον Δελατόλα, δεν θα τον υποστηρίξει ο Δελατόλας. Αυτή δεν είναι διαπλοκή, δεν είναι η έννοια της διαπλοκής. Εγώ πολύ αμφιβάλλω εάν οι πρόεδροι των ομάδων επηρεάζουν. Με συγχωρείτε για την αδεία, αλλά έτσι μου βγήκε αυθόρμητα ότι δεν πιστεύω ότι οι πρόεδροι των ομάδων επηρεάζουν τις πολιτικές πεπιθήσεις των οπαδών τους με τίποτα. Αποδεδειγμένα. Δεν είπα αυτό. Όχι, δεν είπατε εσείς αυτό για το. Εγώ μπορώ να πω όμως ότι πολλές φορές η έγκλη και η ορμή και το όνομα, το brand name μιας ομάδας ή μιας ΠΑΕ μπορεί να είναι μια χαρά ασυλία για κάποιον. Για τον κύριο Μπέο είναι ασυλία. Ήταν το ποδόσφαιρο, έγινε δήμαρχος. Θα σας πω ένα ωραίο παράδειγμα. Το 2010 στο νόμο του Καλλικράτη υπάρχει ένα άρθρο για το οποίο λέει κάθε δήμαρχος ή περιφερειάρχης ο οποίος καταδικάζεται από εφετείο, πάνε οι αιρετοί, κατευθείαν στο εφετείο, για ένα αδίκημα ακραίο, σωματεμπορία, ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ανθρώπων, τίθεται σε αργία μέχρι να τελεσυδικήσει. Το 2014 επί κυβέρνηση ο Σαμαρά άλλαξε αυτό το άρθρο. Μάλιστα. Όχι, έχει σημασία. Μάλιστα. Με βάση αυτή την αλλίωση του Καλλικράτη επανήλθε ο Μπέος δήμαρχος στο Βόλο. Κλείνοντας. Να τα δούμε αυτά όταν βρίσκουμε τρόπους να αφήνουμε τον υπόκοσμο του ποδοσφαίρου και των βρώμικων ΠΑΕ και τον κάθε αναμειγμένο στην παράγκα να παίζει πολιτικό παιχνίδι, μας τώρα υπεύθυνε. Για να μην σας κατηγορήσουν ότι κάνετε συμψηφισμό. Δεν είναι έτσι. Όχι. Εφαρμόστε τον νόμο. Το πλαίσιο. Για να μην σας κατηγορήσουν ότι κάνετε συμψηφισμό. Κανένα συμψηφισμό. Για την υπόθεση αυτή. Κανένα συμψηφισμό. Το σχόλιο σας. Καταρχάς υπάρχουν τα ποινικά αδικήματα. Η εισβολή σε αγωνιστικό χώρο, οι απειλές, ό,τι διαπιστώσουν οι εισαγγελείς. Η οπλοφορία. Η οπλοφορία, βεβαίως. Θα εξετάσουν όλα αυτά. Η οπλοφορία. Παρεξελάνς. Το θέμα είναι τι θα βρουν οι δικαστές. Να τα βρούνε και να εφαρμοστούν. Δεν έχει κανείς ασυλία κρυβόμενος πίσω από το δικέφαλο ή το τριφύλι. Από τίποτε. Μάλιστα. Να περάσουμε στα άλλα θέματα. Δείξαμε ένα βιντεάκι προχτές με αφορμή την επέτειο για την Ένωση των Δωδεκανήσεων. Και δείξαμε 8 μαθητές